ταξί και μετρό. Η αντιμάχια τιμά τα παιδιά της, η αντιμάχια τιμά τους ανθρώπους που πρόσφεραν τόσα και τόσα ακόμα. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας, ως Δήμος και ως ΔΟΠΑΒΣ, και μάλιστα με ιδιαίτερη θέρμη αγκαλιάσαμε αυτή την εκδήλωση, η οποία πραγματικά για άλλη μια φορά αποδεικνύεται περίτρανα το ότι η αναγνώριση των ανθρώπων που προσφέρουν, αν μη τι άλλο, είναι πολιτισμός. Και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Για το ζεύγος Παπούλη δεν έχω να πω πολλά εγώ. Θα τα πούνε οι πλέον αρμόδιοι. Τους γνώρισα λίγο, τους εκτίμησα πάρα πολύ. Είχα μια ιδιαίτερη συνεργασία με τα εγγόνια τους και συνεχίζω να την έχω και με τον Χρήστο και με τον Ιάσονα, τα οποία τα αγαπώ σαν δικά μου παιδιά. Ο σύλλογός μας, με απόφαση ομόφωνη του Δέλτα Σίγμα, αποφάσισε να τιμήσει και να ευχαριστήσει για την προσφορά τους στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας αυτά τα πρόσωπα. Ξεκινήσαμε με την Άννα Σαρή την περασμένη Κυριακή και απόψε με το ζεύγος Παπούλη. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και με άλλους καλλιτέχνες. Βλέπετε, έχουμε πολλούς. Η αντιμάχια έχει βγάλει και αρκετούς. Θέλουμε να δείτε αυτή την ενέργειά μας καλοπροαίρετα, όπως την είδαμε και εμείς. Γιατί πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τους απόμαχους από την αναγνώριση της προσφοράς τους. Να τους πούμε ένα ευχαριστώ που δεν μας κοστίζει τίποτε και όμως δίνει τόση χαρά στον αποδέχτη, αλλά και στο δότη. Συγκροτούμε τον αδελφό της Γιώργο Σακέλη στο βιολί, τον Γιώργο Κυλιμάτο στο λαούτο, στη συνέχεια τον Νίκο Παπούλη, και το Σαράντο Χαρμαντά στο ακορντεόν, το δικό του συγκρότημα. Μετά το θάνατο του αδελφού της, για ένα μικρό διάστημα, στο συγκρότημα αυτό παίζει βιολί ο Μανώλης ο Βαρκάς. Στη συνέχεια ο γιος της Κυριάκος, ο οποίος έμαθε βιολί από το θείο του, συγκροτούν με τον Νικολιό, τον Βασίλη Κατσάφαρο και τον Ανδρέα, τον ξαδέρφο του, το δικό του συγκρότημα και την καλούν να συμμετέχει τιμητικά. Τραγουδεί μερικά τραγούδια και στολίζει με τη φωνή της τις εμφανίσεις τους. Το 1994 έγινε η ηχογράφηση του αρχείου ελληνικής μουσικής, στην οποία συμμετέχει με 4-5 τραγούδια. Η σημερινή βραδιά είναι χαρισμένη σε εσάς. Απόψε πρέπει να είστε υπερήφανοι, γεμάτοι χαρά αλλά και αγαλίαση. Απόψε με ανάταση ψυχής απολαμβάνετε τη μικρή μεν αλλά με μεγάλη σημασία εκδήλωση στο πρόσωπό σας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Πρόοδος», ο οποίος πράγματι αναγνωρίζει τη μεγάλη σας προσφορά προς τον τόπο που γεννηθήκατε και ζείτε. Η όλη αυτή εκδήλωση είναι προς τιμήν για την επί 16 και πλέον έτη προσφορά σας με αγάπη και μεράκι που δείξατε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε σήμερα να αποχωρείτε από αυτόν τον ιερό χώρο, το παραδοσιακό σπίτι, και να το παραδίδετε στις επόμενες γενιές. Με την τιμητική αυτή πλακέτα πραγματικά αναγνωρίζομαι ως πολιτιστικός φορέας όλη αυτή τη μεγάλη άοχη προσφορά του ζεύγους Παπούλη. Να είστε πάντα καλά και ο Θεός μαζί σας.